Θέλεις να μου πεις τι πρόβλημα υπάρχει με την Ελένη? Μεταξύ μας δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι το δημιουργούν, ας πούμε, οι δικοί της ανθρώποι. Εγώ φυσικά δεν ξέρω πολλά γράμματα. Δεν με θεωρούν, ας πούμε, άξιο για την Ελένη. Μου έδωσες μια υπόσχεση παραμονή πρωτοχρονιάς ότι δεν πρόκειται να ξαναφύγεις και να ξαναπας σε αυτούς τους δήμιους. Δήμιους εννοώ τη μάνα σου και όλους όσους σε περί... Σε απορρίπτουν. Θέλω να μου πεις τι αισθάνεσαι για μένα. Όταν προκαθορίσω. Καμιά φορά ξέρεις το προκαθορίζεις και εσύ ο ίδιος. Θα ήθελα να τηρούνται δηλαδή πιο ήπιες στάσεις, θέσεις, να τις πω έτσι. Τόνος, σε ανθρώπους που είναι κάποιας ηλικίας και κάποιας σοβαρότητος. Και κάποιας μόρφωσης. Εντάξει, φταίω εγώ που είμαι, έχω αυτή τη μόρφωση. Να είσαι των χαμηλών τόνων στη ζωή, ξέρεις. Αυτοί που έχουν τους χαμηλούς τόνους, αλλά τους λογικούς χαμηλούς τόνους, έτσι. Γιατί υπάρχουν και κάτι που τα κάνουν πίσω από την πλάτη, να μιλήσω και λίγο λαϊκά. Φοράνε γραβάτα, ας πούμε, έτσι. Ας πούμε. Μπορεί και να μην φοράνε γραβάτα, να φοράνε, ας πούμε, ένα παπηγιόν. Ναι. Λοιπόν... Αν τους ρίξεις όμως στη θάλασσα, γίνονται προπέλες. Τι μου την έφερε στη τζίτα τη μάνα σου μέσα στο σπίτι? Εγώ την έφερα. Πιστεύεις τον εαυτό σου? Τώρα, ότι όχι. Είσαι αυτός που είσαι, ότι είσαι ο Κυριάκος. Έστω και αν είσαι αμόρφωτος, έστω και αν δεν ξέρεις να γράψεις, έστω και αν κάνεις ορθογραφικά λάθη. Γιατί ντρέπεσαι γι' αυτά? Ντρέπεσαι. Κρύβεις τα γραπτά σου από μένα. Τι είμαι εγώ, επειδή έχω βγάλει ένα πανεπιστήμιο και ξέρω δύο γράμματα, δηλαδή τι είμαι εγώ, δεν κατάλαβα. Αυτό μετράει. Γυναίκα σήμερα. Είμαι. Αυτό μετράει σήμερα. Και εγώ ανέχομαι πάρα πολλά από τους δικούς του. Που στο φινάλε να το πω τώρα γιατί μου έρχεται. Γιατί ξέρεις, είμαι πολύ ντόμπρα. Λοιπόν, δεν, ξέρω τι να πεις. Δεν είναι και το κάτι σπουδαίο η δική σου. Θέλεις να μου πεις γιατί έχεις έρθει εδώ σήμερα? Έχω ένα σοβαρό πρόβλημα με την πεθερά μου. Ήρεμα. Ο γιος εκείνη την ώρα δεν θα απαντάς. Μία λέξη λες. Μου πήρε και λωτάκια, μου πήρε παπουτσάκια. Ναι, σου πήρε. Δεν έχω πρόβλημα με την κοπέλα. Δεν και... Δεν τρέπεσε λίγο. 17 εκτρός έκανε, με 10 άντρες έχεις πας και πας πίσω από τα είναι η ευχή δικιά σου, ρε βρώμα. Είναι η ευχή δικιά σου, ναι. Τι μαύρα Στέφανα, λες το παιδί σου. Δεν πού σου. Τέτοια πράγματα. Πήρε το χαρτί της τουαλέτας και το έκανε στην ντουλάπα. Πήρε το ποτηράκι, το έκανε στην ντουλάπα. Πήρε το άκρη, το έκανε στην ντουλάπα. Ήρθε λίγο γάλα, μου το έβγαλε από τη μύτη και τύπηκε ένα ποτήρι γάλα και είχα βγάλει τα δόντια μου. Δεν έχω ένα δόντι. Έπαιρνε τον άντρα της, τον γιο μου, και τον κλείδωνα στο καμπινέ επί ώρες και δεν έβλεπα να πω καλησπέρα με το παιδί μου. Σιγά την ομορφιά που έχεις, εγώ είμαι τρεις φορές καλύτερα από σένα. Μου. Άντε πνίξω. Είσαι πια καλή και 25 και εγώ είμαι 56 κοπελίτσα μου. Ούτε μία μέρα δεν σε έχω ζήσει σαν ήθη. Εγώ τι θέλω να σε βλέπω. Πώς να ξέρω εγώ πώς θα έξερε. Ο πατέρας μου τα είπε με έναν άλλο αυτό. Εγώ δεν θέλω εγώ κάτι. Σου έχεις πρόβλημα εσύ. Είναι νευρικά, τα σπάει όλα, τα κάνει όλα, ουρλιάζει, χτυπιέται, κάνει. Θα το σκοτώσει τον ύπνο μια μέρα στην εισαγγελία που πήγαμε. Το γιο θα το σκοτώσει στον ύπνο μου, λέγα μια μέρα. Είσαι μια βρωμιά, σου είπα. Βρωμιά είσαι και φαίνεσαι. Δεν θέλω να έχω επαφές μαζί σου γιατί δεν σε χωνεύω, πώς το λένε. Έχεις πρόβλημα. Έχεις πρόβλημα. Μη σε χωνέψει εκεί που θα σε πάρει αργότερα και θα σε πάρει γρήγορα. Να ντρέπεσαι λιγάκι. Θα σε πάρει γρήγορα. Μιλάμε τέτοια λόγια. Από το σπίτι μου να πει στον πατέρα μου. Λέω εγώ τον άντρα μου. Κοπέλα μου. Εντάξει, μου ρωτάει το τώρα. Να το βουλέψει εσύ. Ένα λεπτό, μην μιλάμε έτσι. Όταν μιλά για μένα. Να πίνει ανθόνερο. Που δεν σου αξίζει κιόλα. Βούλασε το τώρα. Βούλασε το εσύ. Βρώμα. Ένα λεπτό, μην λέτε τέτοιε λέξει εδώ μέσα. Έξω, τώρα σε απειλώ. Δημοσίω σε απειλώ. Ένα λεπτό. Αν έχετε όπως να τη πείτε πετύχω. Κάτι, πέστε να τη το πείτε. Κυρία έξω, μα δεν σε πετύχω. Μόνη σου. Ξέρω, να το ρωτήσω. Δεν ξέρει, το κάνει στον πέσει και ανήξερε. Μην μιλά, μωρή, μην σου πας τα νευρά, μην πιάσει καλά καρδιά τώρα εδώ πέρα. Εσύ έπιασε τον Γιώργο τη Βάσο και τον Κολτσίνα και την Ερμιόνη και όλου και έκατσε και είπε ότι ο Δημήτρη είναι ταβατζή. Η μάνα σου τα λέει και εγώ ό,τι ακούω τα λέω. Και εσύ γιατί δεν το πει, έψαξε να δει ότι ο Δημήτρη είναι ταβατζή. Μου έχει κολλήσει 2-3 φορέ. Τι σου κόλλησα. Να πάμε μαζί. Να πάμε μαζί. Πού σου δεν τρέπεσε λιγάκι. Εμένα ένα λεπτό, μην φέρεστε έτσι. Το να κάτσε να διαδίδεις ότι ο Δημήτρης είναι ταβατζής και ότι ο Δημήτρης με πουλάει και ότι ο Δημήτρης παίρνει τα λεφτά. Και ότι έχω τον αδελφό μου στο σπίτι για να μου κρατάει το φανάρι και να δουλεύω είναι ανάποδα. Αυτά τα λέει, αυτά του είπα, ας το πουλήσω, ας πω τα λεφτά εγώ. Να γίνω ταβατζής. Εσύ το ξέρεις ότι δουλεύεις σε μπουρδέλο. Το ξέρεις. Το λέει η μάνα σου. Το ξέρεις εσύ, την έχεις δει. Εγώ δεν την έχω δει, το είπα και εδώ. Δεν την έχω δει. Η μάνα σου λέει ότι δουλεύει σε μπουρδέλο και παίρνει 300 το μήνα. Ώρα είναι έτσι. Ο άλλος είναι έτσι. Ναι. Ο άλλος λέει, έβγαζε τις πέντε, το ένας έμπαινε, ο ένας γκόμενος λέει, έμπαινε της μάνας, ο γκόμενος έμπαινε από την πόρτα και της μικρής λέει, έμπαινε από το παράθυρο. Η μάνα σου καθέται και λέει ότι δουλεύει σε μπουρδέλο. Η μάνα μου δεν έφτασε όμως προς τα μου. Η κουμπάρα μου σε είδε στην πλατεία κουμουντούρο. Ο Λευτέρης μένει μέσα στο σπίτι. Ο Δημήτρης ο μικρός μένει μέσα στο σπίτι. Ναι. Μάλλον έμεινε 2 μήνες ολόκληρος μέσα στο σπίτι μου. Άμα εγώ ήμουν έκανα αυτή τη δουλειά. 2 μήνες δεν θα πήγαινα σε αυτή τη δουλειά. Τι θα τρώγα 2 μήνες, βατράχια, αυγολέμονο. Κοιτάω για τα δικά μου παιδιά. Δεν με ενδιαφέρει εμένα. Και θα φέρω και τη μάνα σου μπροστά να δούμε αν η μάνα σου κάθεται και λέει το Δημήτρη Δαβατζή. Ή ότι με είδε κάποιο από το σόι ότι εγώ πι. Ότι εγώ είμαι πι.
Τότε δεν μπορεί να λέει ψέματα, ούτε η Βάσο. Δεν ξέρω τώρα τι κέρδος έχει η Βάσο, γιατί να σε κατηγορεί ή γιατί τα λέει. Λοιπόν, ούτε ξέρω η μάνα μου τώρα να κάθεται να τα λέει. Ωραία, φέρνει την κυρία Σόγια ενώπιον όνομα το οποίο ότι εγώ έκανα πιάτσα στην πλατεία Κομουτούρου. Ότι κάποιο με είδε να έκανα πιάτσα. Δεν την πόρτα με στη μόρτη έφαγα, δεν μπήκα. Για θυμίσου το καλά, σε παρακαλώ. Εγώ θα τα τετραγωνιζέ. Ποια μάνα μου, πού είναι η μάνα μου. Ακούω! Πε μου! Μπήκα μέσα σπίτι σου, εγώ. Μπήκε μέσα στο σπίτι μου για καφέ. Καλά, τραγούδι. Λοιπόν, να σε αφήσουμε τις ειρωνίες. Δεν ήσουν μπροστά μάνο. Αμάν. Λάσκω μια ερώτηση, γιατί άρχισα και τσατίζομαι τώρα. Για να το λύσουμε κάπως διαφορετικά το θέμα, γιατί ξηγέμαι, αρχίσω και πίνω αμάριζε. Με τους δικούς δεν το έχω σημαντήσει εσύ. Α, μπερδέθηκα τώρα. Κατάλαβες λοιπόν. Τι λέμε τόση ώρα, μάνο, είσαι στον κόσμο σου άλλη μια φορά. Κάνε την πηγή και κάτσε. Καλά, μιλάμε τα νεύρα μου. Ό,τι είχα να πω, το είπα. Έχω αρχίσω και βγαίνω έξω τα ρούχα μου. Άκου να σου πω κάτι, εγώ θα μιλάω και πρώτα θα με ακούς και μετά θα μιλάς. Όχι, δεν το κατάλαβες καλά. Δεν είσαι τώρα στο σπίτι με τη μαμά σου. Κάνε μόκο και άσε με να μιλήσω. Δεν είσαι στον κόσμο ετούτο, είσαι σε έναν άλλο. Στους Αριανούς έχεις φτάσει. Λοιπόν, μισό λεπτό. Άκου Αριανούς. Ο πατέρας μου δεν θέλει, πειθώ και το ξέρεις. Τι. Τι. Τι λες μωρέ, μίλα καθαρά, μου σπάς τα νεύρα. Μου λες ξαναπέστο. Ναι, ξαναπέστο. Τι σε πειράζει. Και τι είπα. Τι είναι μαγειτόφωνο! Συνέχισε, πέραμε σε παρακαλώ. Πες της αλήθεια. Μη μου υψώνεις τη φωνή, τελαίνομαι! Μάνο, συγκεντρώσου και πες την αλήθεια. Κάτσε κάτω, σε παρακαλώ. Κάτσε κάτω. Καθίστε κάτω και οι δύο. Λοιπόν. Με συγχωρείς γι' αυτό. Και κάνε μόκο τώρα. Με κοιτάς τώρα και δεν έχεις να πεις. Εντάξει. Ναι, σε κοιτάω γιατί μου λες φλακίες. Σε καταλαβαίνω, κορίτσι μου. Σε κοιτάω γιατί λες φλακίες. Ναι. Κάνε μια σφούρα γύρω από τον εαυτό σου, να δεις να γυρίσεις η γη. Άσε με τώρα γιατί ξεκινευριάζω. Τυρί, άσε με σε παρακαλώ, γιατί έχω και βγαίνω έξω τα ρούχα. Να σε ρωτήσω κάτι, έτσι μιλάς συνέχεια. Ναι. Δηλαδή όταν είσαι στο σπίτι και μαλώνετε, μιλάς έτσι. Ναι. Είσαι απίστευτος. Είμαι περίεργος. Δηλαδή... Πήγες να το κάνεις, αυτό με τη χλωρίνη.